Σήμερα θα κάνουμε μια δραστηριότητα για παιδιά στους πρώτους μήνες της ζωής τους, από 0 ημερών έως 6 μηνών. Σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο προσπαθούμε μέσα από παιχνίδια να αναπτύξουμε τις αισθήσεις τους. Διευρύνουμε το οπτικό μας πεδίο, την ακοή μας, την αφή. Λοιπόν, πάμε να ζεστάνουμε με ένα τραγουδάκι όλο το σώμα του μωρού. Εγώ θα δείχνω στο τζίμπο και οι μαμάδες μπορείτε από το σπίτι να κάνετε ό,τι κάνω εγώ στο τζίμπο στο μωρό σας. Βάζουμε το μωρό μας κάπου μαλακά σε μία κουβερτούλα ή ένα σεντονάκι και το τοποθετούμε ανάσκελα μπροστά μας. Πάμε να περάσουμε τα χέρια μας από όλο το σώμα του μωρού, από το κεφαλάκι μέχρι τα πόδια. My head, my shoulders, my knees, my toes, my knees, my toes, my knees, my toes. My head, my shoulders, my knees, my toes. Πιάνουμε τα χεράκια. Let's all clap hands together. Το κάνουμε αυτό δύο φορές. Ένα ελαφρύ μασαζάκι από όλα τα σημεία του σώματός μας, από τις πατουσίτσες, τις γαμπίτσες, τα μπουτάκια, την κυλίτσα, τα χεράκια, και αφού έχει ξυπνήσει όλο μας το σώμα, πάμε να κάνουμε τον κούκο μας. Κρατάμε τα παιδιά ανάμεσα στα πόδια μας και πάμε. Tick tock, tick tock, I'm a little cuckoo clock. Tick tock, tick tock, now I'm striking 1 o'clock. Cuckoo, cha, cuckoo, cha. Το κάνουμε δύο φορές. Είναι κάτι που ευχαριστεί τα παιδιά και είναι και άσκηση εμπιστοσύνης και ισορροπίας όσο το παιδί δεν κάθεται σε στέρεο έδαφος. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία ασκησούλα που μπορούμε να την κάνουμε με οποιοδήποτε αντικείμενο. Εγώ εδώ έχω το μικρό τζίμπο. Εσείς μπορείτε να την κάνετε με μία μπάλα, με μία κουδουνίστρα, με οποιοδήποτε αντικείμενο ευχαριστεί το παιδί. Είμαστε πάνω από το οπτικό πεδίο του μωρού πάντα, 12 με 15 εκατοστά. Βλέπει το μωρό το αντικείμενο και σιγά 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 πηγαίνουμε το αντικείμενο από τη δεξιά πλευρά. Έτσι ώστε να γυρίσει το παιδί το βλέμμα του προς τη δεξιά πλευρά στο αντικείμενο. Μετά το φέρνουμε πάντα στο κέντρο για να έρθει σε επαφή με το αντικείμενο και πάμε από την αριστερή πλευρά. Ξανά στο κέντρο. Αυτό θα γίνει 3 φορές. 3 φορές από τη μία πλευρά και 3 φορές από την άλλη. Ξεκουραζόμαστε λίγο και μετά πάμε το αντικείμενο πάλι στο οπτικό πεδίο του μωρού και πάμε το αντικείμενο σιγά σιγά προς τα πάνω. Περνάμε πάλι από το κέντρο, μένουμε για λίγα δευτερόλεπτα και ξανά προς τα κάτω. Μπορούμε αυτή την άσκηση, αφού την κάνουμε 3 φορές, να τη συνεχίσουμε με μεγαλύτερες αποστάσεις. Να κάνουμε διαγώνια και ακριβώς διαγωνίως κάτω από την άλλη πλευρά, 3 φορές από την ίδια φορά, αφού πάντα περνάμε από το κέντρο και μείνουμε λίγα δευτερόλεπτα, έτσι ώστε το οπτικό πεδίο να κινηθεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις από το δεξιά, το αριστερά, το πάνω και το κάτω και μετά από την άλλη πλευρά. Αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε αντικείμενο, από ένα μαντίλι, από ένα μουσικό όργανο, μια μαράκα, μια κουδουνίστρα, ένα αγαπημένο αρκουδάκι του παιδιού, μια μπάλα, ό,τι το ευχαριστεί έτσι ώστε να έχει ένα κίνητρο για να κινήσει το βλέμμα του. Περιμένω να μου πείτε αν το κάνατε και αν το μωρό σας αντέδρασε σε αυτές τις κινήσεις. Θα έρθω μια επόμενη φορά με καινούριο παιχνίδι όπου θα αναπτύξουμε την ακοή. Φιλιά πολλά!